Γεια χαρά. Super League 2, Γάμα Εθνική. Τα δύο πρωταθλήματα με τα οποία ασχολούμαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι ο Κώστας Λάπας, είμαι δημοσιογράφος και από το 2005 ασχολούμαι με τον χώρο του ποδοσφαίρου. Εδώ λοιπόν θα σχολιάζω όλα όσα συμβαίνουν στις δύο αυτές κατηγορίες. Και έχουμε εξελίξεις. Αυτές οι εξελίξεις αφορούν κυρίως το Super League 2. Να πούμε και τα γύρω-γύρω, έτσι δεν είναι μόνο τι διαβάζουμε. Πρέπει να καταλαβαίνουμε και κάποια πράγματα. Ξεκινάμε λοιπόν να πω ότι 6 Νοέμβρη ξεκινάει η Super League 2 σήμερα με την νέα ενημέρωση. Είναι πάρα πολύ αργά, δεν το συζητάμε καθόλου αυτό. Αυτό που έχει να κάνει είναι το γεγονός ότι τρεις ομάδες, Ηρακλής, Λάρισας, Power of και Ηλιούπολη, προστίθενται πλέον στις 27 που ήταν, γίνεται 30. Είχαμε και έτσι διαμορφώνονται οι δύο όμιλοι, οι 15άριδες. Ο Ηρακλής Λάρισας πήγαινε στο βόρειο όμιλο και στο πρόγραμμα αντικαθιστά την ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνική στην Τρίτη. Υπήρχε τότε και έλεγε στην κλήρωση, είχε μπει αναφορά ΓΑΜΑ Εθνική, ομάδα ΓΑΜΑ Εθνική. Η Ξάνθη φεύγει στη θέση της Ξάνθης στο πρόγραμμα στο αγωνιστικό, μπαίνει ο Διαγόρας. Ο Διαγόρας Ρόδου επέλεξε ο ίδιος να φύγει από τον Νότο και να πάει στο Βορρά. Για να σας πω ότι ο Διαγόρας το κάνει για καθαρά οικονομικούς λόγους. Είναι λιγότερα τα έξοδα μετακίνηση για τον Διαγόρα να φύγει το αεροπλάνο από Ρόδο Θεσσαλονίκη αντί από Ρόδο Αθήνα. Και από Θεσσαλονίκη είναι πιο κοντινές οι αποστάσεις από ότι από την Αθήνα που θα έχει και Κρήτη να πάει. Τώρα λοιπόν ο Διαγόρας δεν θα πάει. Οπότε τον συνέφερε όλη αυτή η ιστορία που κάτσε και επέλεξε να πάει στο Βορρά. Το κενό του Διαγόρα στο αγωνιστικό πρόγραμμα του Νοτιού Ομίλου παίρνει η Ηλιούπολη. Το κενό του Εργοτέλη το Power Roof. Οπότε πλέον έχουμε δύο 15άριδες. Καθαρίσαμε, κλειδώσαμε, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. 6 Νοέμβρη λοιπόν ξεκινάει το πρωτάθλημα. Το κάνουν και για έναν λόγο πάει τόσο αργά. Εκτός από το γεγονός ότι έχουμε Roof, Ηλιούπολη, Ηρακλής που πρέπει να προετοιμαστούν τα δικαστικά τους, να γίνουν ΠΑΕ, να περάσουν από την ΕΑ, να πάρουν άδεια τους φακέλους, να εκταστούν όλα αυτά, να συμπληρώσουν τα ρόστερ τους, να κάνουν τα γραφές. Τέσσερις ομάδες θα κάνουν κάποιες μεταγραφές τώρα. Θα τους έχει δοθεί δηλαδή, τους δίνεται ένα περιθώριο. Θα περιμένουν και στη Super League 2, μην τυχόν έχουμε τίποτα ιστορίες με τον Αγροτικό Αστέρα και τον Πανδραμαϊκό, δύο ομάδες οι οποίες προσφεύγουν στο διοικητικό δικαστήριο γιατί θεωρούν ότι αδίκως δεν ανέβηκαν στην Super League 2. Αυτό το ταραβέρι που γίνεται κάθε χρόνο και έχει κουράσει πάρα πολύ τέλος πάντων. Γι' αυτό δίνει ένα βάτζο τώρα η Super League 2 και το 20-25 μέρες και το πάει εκεί. Τώρα, δύο πραγματάκια. Το Roof πιθανότατα από ό,τι πληροφορούμε θα χρησιμοποιήσει ως έδρα το γήπεδο του Ταύρου, διότι το γήπεδο του Roof δεν πλήττει τις προϋποθέσεις. Η προοδευτική που επίσης το γήπεδο δεν πλήττει τις προϋποθέσεις για να παίξει με την Εθνική, πιθανότατα θα πάει στο Κερατσίνι και εκεί θα γίνουν κάποια έργα για να πάρει το γήπεδο άδεια. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω, θα δούμε και στην πορεία τα τελικά έτσι, αποτελέσματα. Κάτι άλλο από τη Super League 2, όχι, πάμε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Η ΓΑΜΑ Εθνική δόθηκε μια παράταση για τις συμμετοχές μέχρι τις 17 του Οκτώβρη. Διότι τι έχουμε τώρα εδώ, έχουμε τις 5 ομάδες του πρώτου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής, οι οποίες υποβιβαστήκανε, έρχεται η επιτροπή, εκτελεστική επιτροπή και λέει ότι δεν πέφτουνε. Από αυτές τις 5 ποιος θέλει μπορεί να συνεχίσει και του χρόνου στην ΓΑΜΑ Εθνική. Και είναι και ο Αγροτικός Αστέρας Πανδραμαϊκός, αυτές οι δύο ομάδες που και αυτές θα έχουν δικαίωμα πλέον να παίξουν στην ΓΑΜΑ Εθνική, να δηλώσουν συμμετοχή, αλλά θέλουν να προσφύγουν στο διοικητικό δικαστήριο. Οπότε ένας μήλος τώρα αυτήν την ιστορία. Τους δίνει ένα περιθώριο η ΓΑΜΑ Εθνική, η Επιτροπή Πρωταθλήματος να παίξουν εκεί. Πληροφορούμε ότι αυτές τις μέρες που ρώτησα, μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή γύρω στις 62 ομάδες από τις 72 που ήταν να δηλώσουν συμμετοχή. Έχουμε 10 ομάδες που δεν κατεβαίνουν, υπάρχει μια απώλεια δηλαδή. Αυτό τι συνεπάγεται, ότι αν πάμε 62 θα έχουμε 2-3 ακόμα, θα το δούμε, πάμε 65 με 66. Οπότε οι όμιλοι δεν θα είναι 18άριδες, οι 4 όμιλοι. Μάλλον πάμε για 16άριδες ομίλους, 4, κάπου εκεί. Ένας ήταν 17. Θα έχουμε δηλαδή μια μείωση, οπότε θα πέφτουν και λιγότερες. Η προκήρυξη έλεγε ότι στους 18άριδες ομίλους πέφτουν 7, αφού θα πάμε στους 16 θα πέφτουν 6 από κάθε όμιλο. Θα βγει αυτό το συμπλήρ. Λοιπόν, υπάρχει έτσι και μια ιστορία που φημολογείται έντονα ότι μπορεί να γίνει και 5ος όμιλος. Βάση προκήρυξης δεν επιτρέπεται, ωστόσο μπορεί να γίνει εάν το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής πάει για Νοέμβρη, πιθανό σενάριο αυτό να πάει για Νοέμβρη τη ΓΑΜΑ Εθνική, δηλαδή το θεωρείται απίθανο,
προς τα εκεί οδεύει και αυτό. Μπορεί τότε εν βάση ενός κανονισμού ενός άρθρου του καταστατικού της ΕΠΟ να γίνει μια έκτακτη γενική συνέλευση για να έχει προκήρυξη να πάμε σε 5 ομίλους. Το θεωρώ απίθανο διότι η προκήρυξη της ΓΑΜΑ Εθνικής και δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Αναφέρει ότι θα ανέβουν από την ΓΑΜΑ στη Super League 2 4 ομάδες. Αν έχει λοιπόν 5 ομίλους, θα πρέπει να γίνει και μπαράζ. Ανοίγει πολλοί ημερομηνίες. Θα πρέπει να δουν μπαράζ, δηλαδή να γίνει η κανονική περίοδος. Που αν ο όμιλος είναι 16, μιλάμε για 30 αγωνιστικές, να γίνουν άλλες τόσες μέσα έξω, μπέρδεμα πολύ. Πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Για τους 5 ομίλους θα είναι 4 και θα βγαίνουν πρωταθλητές και θα πέφτουν 6 εκεί, υπολογίζω. Λοιπόν, αυτά επαναλαμβάνω ότι ο αριθμός των ομάδων που έχουν δηλώσει συμμετοχή γύρω στους 62. Αυτά είναι τα νέα. Θα τα λέμε και στην πορεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξη αυτές τις πρώτες έτσι, ημέρες λειτουργίας του καναλιού.